αποστάσεις, αντισηπτικά, μάσκες και μπόλικη ελπίδα. Με αυτά τα όπλα στη φαρέτρα τους, τα καταστήματα εστίασης σήκωσαν σήμερα ρολά. Σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, επανερχόμαστε στην κανονικότητα των επιχειρήσεών μας. Προσπαθούμε να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες και όλες τις αποστάσεις που προβλέπει ο νόμος. Πρώτη μέρα σήμερα με πολλή αγωνία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα και ευελπιστούμε στην ανταπόκριση του κόσμου. Μετά από 2,5 μήνες λουκέτο, οι καταστηματάρχες έκαναν σήμερα δεύτερα εγγένεια. Ελπίζουμε τώρα και ο κόσμος να βγει έξω, να μπει στην κανονικότητά του, στην καθημερινότητά του και να μας βοηθήσει και εμάς που μας ήταν τόσο καιρό κλειστά. Την ίδια ώρα φαίνεται πως και ο κόσμος αδειμονούσε να βρεθεί στα στέκια του και να απολαύσει το καφεδάκι του. Καφεδάκι σε τραπεζάκι μετά από 3 μήνες, ε! Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε όμως. Το περιμένατε, θέλατε να ανοίξουν τα καταστήματα? Οπωσδήποτε ναι. Το περιμέναμε με αγωνία. αυτή η απόλαυση, ειδικά στην πλατεία εδώ, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Σας έλειπε, θέλατε? Ναι. Την παρέα μας το... Εντάξει, προσέχομαι τώρα. Πήραμε το καφεδάκι μας και σπίτι πάλι. Περάσαμε 2,5 μήνες την καλύτερη ζωή στη ζωή μας. Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή στην κανονικότητα διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Στα καφέ, τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 2 τετραγωνικά μέτρα, ενώ σε κάθε τραπέζι επιτρέπονται έως 6 άτομα, εκτός και αν πρόκειται για οικογένεια με ανήλικα τέκνα. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων, ορίζονται τα 70 εκατοστά έως 1 μέτρο και 70 εκατοστά. Το προσωπικό στα καταστήματα είναι υποχρεωμένο να φορά μάσκες, ενώ για τους πελάτες η χρήση τους είναι προαιρετική. Στην αρχή τι είχαν πει, ότι πρέπει να και ο εργαζόμενος και ο πελάτης να φοράνε μάσκα και γάντια. Γιατί τώρα, το τότε είναι μόνο για τον πελάτη, τώρα γιατί είναι για τους εργαζόμενους? Πιστεύω ότι θα χαλαρώσουμε και θα βρούμε τους ρυθμούς μας και πάλι. Τέλεια. Σιγά σιγά. Με τη βοήθεια του, όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Ο κόσμος έχει ξαναδεί το γέλιο του, κάθονται στα μαγαζιά μας με πολλή ευχαρίστηση γιατί τους είχαν λείψει. Θεωρώ ότι και εμείς θα είμαστε εντάξει απέναντί τους για να μπορέσουμε όλοι σιγά σιγά να ξεπεράσουμε όλη την ταλαιπωρία που περάσαμε με την πανδημία. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να καλυφθεί η τρύπα που άνοιξε τους μήνες που παραμείνατε κλειστοί? Για την πλειοψηφία των συναδέλφων η χρονιά θεωρείται χαμένη. Τώρα από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καλύψουμε, όπως είπες, αυτή την τρύπα που δημιουργήθηκε αυτούς τους 3 μήνες που ήμασταν κλειστά. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να σώσουμε κάτι από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολο. Προς το παρόν δεν γίνεται χρήση εσωτερικών χώρων αλλά μόνο εξωτερικών, με την κυβέρνηση ωστόσο να έχει προαναγγείλει πως στόχος είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι έως τις 15 Ιουνίου. Τα μέτρα θα δείξουν στην πορεία το πόσο αποτελεσματικά είναι. Εμείς είμαστε εδώ, αν χρειαστεί θα διεκδικήσουμε ξανά πράγματα, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε όλοι βιώσιμοι. Θέλατε να ανοίξουν τα καφέ? Βεβαίως, γιατί επικοινωνούμε με τους φίλους. Χάσαμε τις παρέες μας. Ναι, αλλά τώρα εδώ ξαναρχίζουν οι παρέες. Υγεία μόνο να υπάρχει.